άρχισε ο κύκλος επαφών μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ με τα πολιτικά κόμματα. Σε μια αναζήτηση συμμάχων, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις πραγματοποίησαν ξεχωριστές συναντήσεις με ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ, όπου τους ενημέρωσαν για το πώς οδηγήθηκε η παιδεία στη σημερινή κρίση. Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών συνομίλησαν αρχικά με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο. Η ηγεσία του ΔΥΚΟ ανέφερε στους εκπαιδευτικούς ότι βρίσκεται στο πλευρό τους. Θα πρέπει η κυβέρνηση να ρίξει τους τόνους, να καθίσει σε ένα διάλογο επικοδομητικό μαζί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Τα θέματα παιδείας είναι ύψιστης προτεραιότητας για το Δημοτικό Κόμμα. Στο ΑΚΕΛ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αντιπροσωπεία του κόμματος, αποτελούμενη από τον εκπρόσωπο τύπου, τον επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας και τον βουλευτή Λάρνακας Γεώργιο Γεωργίου. Επικεντρωθήκαμε επίσης στην τραγική συνέπεια τόσο της εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών, αλλά και των μέτρων που έτσι θελικά και μονομερώς αποφασίστηκαν, η οποία είναι οι εκατοντάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μοιραζόμαστε την ανησυχία μας που έχουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και ολόκληρη η κοινωνία αναφορικά με την κρίση που σοβεί στο εκπαιδευτικό σύστημα στον χώρο της παιδείας. Εκπαιδευτικές οργανώσεις ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ επανέλαβαν τη θέλησή τους να βρεθεί το συντομότερο μία λύση ώστε να ξεκινήσουν ομαλά τα σχολεία το Σεπτέμβριο.